τεχνική εκπαίδευση, ιδιώτηση τεχνική εκπαίδευση, αφουγκράστηκε την κοινωνία. Είδαν ότι υπήρχε αυτό το κενό και με την, το 2012 ξεκίνησε και θεσμός, δηλαδή ο θεσμός των ΜΙΕΚ, τα Μεταλλικιακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σιγά σιγά προχωρήσαμε αφουγκράζοντας πάντοτε και σε συνεργασία με τις εργοδοτικές οργανώσεις των γραφείων εργασίας, επιλέξαμε κάποια τεχνολογικά επαγγέλματα τα οποία είναι σύγχρονα επαγγέλματα τα οποία προσφέραμε στην κοινωνία μας. Σιγά σιγά το 2018 έχουν γίνει ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα και είναι τα μόνα δημόσια ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα που υπάρχουν ήδη σήμερα στην επαρχία μας. Δεν υπάρχει άλλη δημόσια ανώτερη σχολή στην επαρχία. Τα προγράμματα τα οποία παρέχουμε στην ΠΑΦΟ είναι τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιών, βιολογικές και πεπτικές καλλιέργειες, αρτοπία, ζαχαροπλαστική. Πριν να γίνουν ανώτερες σχολές, είχαμε τους συμβολητές σωλήνων φυσικού αερίου και φωτοβολταϊκά. Επίσης, πάλι μας διά την ευελιξία το πρόγραμμα, όταν δούμε ότι οι απόφοιτοι μας δεν βρίσκουν δουλειά και είναι, έχουμε έναν ευχάριστο να ανακοινώσουμε ότι το 85% των αποφύτων μας είναι όλοι εργοδοτημένοι. Και αυτό μας ανεβάζει πολλά ψηλά και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να σταματήσουμε ένα πρόγραμμα για να μην, όταν κορεστεί έξω, να μην βγάζουμε απόφοιτους οι οποίοι να είναι ανέργοι. Γι' αυτό μπορούμε ανά πάσα στιγμή να φέρουμε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να είναι σε άλλη επαρχία και υπάρχει ένα rotation που ανά πάσα στιγμή θα δούμε σε συνεργασία με το Γραφείο Εργασίας, με τις εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και την βιομηχανία, τι ζητάει η επαρχία και εισηγούμαστε τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και είναι ένα το Παγκύπριο. Μπορεί ένας σπουδαστής ή ένας υποψήφιος να μπορέσει από την ΠΑΦΟ να πάει να φοιτήσει στη Λευκοσία, στη Λάρνακα ή στην Λεμεσό, φτάνοντας να κάνει την ενέτηση του. Τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, αλλά το Παγκύπριο, να το ανακοινώσω, είναι βιολογικές και πεπτικές καλλιέργειες, διαγύριση αγορά προμηθειών στα ναυτιλιακά, ηλεκτρομηχανολογικές ψυχτικές εγκαταστάσεις στην βιομηχανία, δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιών, τεχνολογία CNC, ξυλουργική βιομηχανία, αυτοπία, ζαχαροπλαστική, γαλακτοκομεία, τυροκομεία και βιομηχανική και οικιακή αυτοματισμή. Αυτά όσον αφορά τα μεταλλικιακά ιστιτούτα τα οποία υπάρχουν και στην ΠΑΦΟ εδώ και πέντε πάνε προς τον έκτο χρόνο. Απλά να πούμε ότι τα ΜΙΕΚ είναι δωρεάν η φοιτησή και θα ήθελα να πω, κύριε